Απόμακρα από την θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Χερσονήσου, είναι χτισμένο το μεγαλόπρεπο σερβικό μοναστήρι της Χιλανδαρίου. Το όνομα προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από τον Γεώργιο Χιλανδάριο, ιδρυτή και κτήτορα της Μονής. Για πρώτη φορά αναφέρεται σαν ελληνικό μοναστήρι το 1076, τελείως έρημο και αποσβησμένο. Το 1198 ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος ο Άγγελος έθεσε την εγκαταλειμμένη Μονή στην εξουσία του Στέφανου Νεμάνια, βασιλιά της Σερβίας, και του Ράτσκο, δευτερότοκου γιού του, σαν αιώνιο δώρο στους Σέρβους. Ο δεύτερος, προηγουμένως, είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια, έφτασε στον Άθο και εκάρη ως μοναχός Σάβας και τον ακολούθησε στη συνέχεια ο βασιλιάς πατέρας του, που έλαβε το όνομα Σιμεών. Οι δύο αυτοί ανήγυραν την Μονή, την πλούτησαν με αμύθιτους θησαυρούς και την έκαναν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο του λαού τους ακόμα από τον 13ο αιώνα. Τη Μονή ενίσχυσαν στη συνέχεια οι μετέπειτα Σέρβοι ηγεμόνες βασιλιάς Μιλούτιν, ο τσάρος Δουσάν, ο πρίγκιπας Λάζαρος, ο δεσπότης Βράγκοβιτς και άλλοι. Μεγάλη είναι και η έκταση που απέκτησε η Μονή από την μία θάλασσα ως την άλλη και θα προσαρτήσει τις περιοχές των άλλοτε μονιδρίων Σκορπιού, Κομιτήσης, Καλίκα, Στροβιλέας και της Μονής του Ζυγού. Η Μονή του Ζυγού τότε ήταν τέταρτη στην αγιορείτικη ιεραρχία, θέση που πήρε η Μονή Χιλανδαρίου και κατέχει ως σήμερα. Το 1722 και 1891 δοκιμάζεται από πυρκαγιές. Το 1896 επανδρώνεται από Σέρβους μοναχούς μετά την επίσκεψη του Σέρβου βασιλιά Αλέξανδρου Οβρένοβιτς. Στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, οι Σέρβοι μοναχοί πρωτοστάτησαν υπέρ της ενώσεως του Αγίου Όρους με την Ελλάδα. Η Μονή σχηματίζει ένα μεγάλο και ακανόνιστο πολύγωνο με ιδιαίτερα προστατευμένη την πύλη της, που εισέρχεται κανείς μέσω διπλών εισόδων. Μέσα στην ευρύχωρη αυλή του δεσπόζει στα ανατολικά υψηλός πύργος που αποδίδεται στον ιδρυτή της Άγιο Σάβα, και στο μέσον γραφικό σύνολο που το αποτελούν ο καθολικός ναός, η φιάλη και τα κυπαρίσια πλησίων της. Πολύμορφη αρχιτεκτονική των κτισμάτων και των πύργων της ανταποκρίνεται και στις διάφορες φάσεις της Μονής. Η Μονή Χιλανδαρίου σήμερα αριθμεί 30 μοναχούς, ενώ έχει και αρκετούς εξαρτηματικούς που ζουν σε κελιά της Μονής.